Ό,τι έψαχνες, όλες οι απαντήσεις, θα πάμε να τις ανακαλύψουμε. Θα τις δούμε εδώ. Όλα τα ερωτήματα. Αυτά τα οποία σε απασχολούσαν. Έχουμε λοιπόν 4 decks, για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν στη διαδικασία. Αυτό το deck, 1, 2, 3, 4. Επειδή ξέρω τώρα ότι πολλοί που μου γράψατε κιόλας, «Α, ξέρω εγώ, μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνον», θεωρώ λοιπόν ότι όλα τα decks. Οπότε πάμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Εδώ βλέπεις το πίσω μέρος των decks. Εγώ όμως θα κάνω και το εξής. Ένα λεπτό. Θα κάνω εδώ. Μάλιστα. Bottom of the deck. Οπότε έχουμε τον υπότιπεντάκτηνο εδώ σαν πρώτη επιλογή. Αν δεν σου κάνει μόνο πίσω το πίσω μέρος του deck. Πάμε στο δεύτερο deck. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σε εμπνεύσει. Έτσι, για θα κάνουμε και εδώ ένα bottom of the deck. Για να δούμε. Οπότε και μετά θα πάμε στην διαδικασία. Να κάνουμε δηλαδή την ανάλυση μας. Πέριν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου αρέσουν και τα 4 decks. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικά decks. Λοιπόν, είπαμε bottom of the deck. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Πήγα εγώ να επιλέξω αμέσως. Και εδώ έχουμε πάλι ένα πεντάκτινο, το 6 πεντάκτινο, εδώ είναι το κάρμα. Είναι το αίτιο και το αιτιατό, είναι οι ισορροπίες, η εξισορρόπηση των πραγμάτων. Πάμε στο ασπρόμαυρο, στο μπιάνκο νέρο. Είναι αγαπημένο, να σου πω την αλήθεια. Το έχω επιλέξει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ εκφραστικό. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο βέβαια. Αλλά, okay, εντάξει, τώρα στον κάθε άνθρωπο. Για να δω. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τη δύναμη. Για δες την. Αυτός είναι ο αριθμός 8. Αντιπροσωπεύει την δύναμη. Ζώδιο Λέων. Ζώδια Γης, Ζώδια Γης. Καθαρά ζώδιο Λέων. Και πάμε και στη Spellcaster Tarot. Πολύ αγαπημένο μου και αυτό deck. Πολύ εκφραστικό, πολύ ιδιαίτερο. Έχει μια βαθύτητα για μένα, έτσι. Σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, έτσι. Οπότε, αν θέλεις, επιλέγεις λοιπόν. Μισό λεπτό. Και εδώ, τι έχουμε, το 10 κούπα. 4 πολύ ιδιαίτερα bottom of the deck. Το 10 κούπα είναι η ευτυχία, είναι η οικογένεια, είναι γενικά η ευτυχία στη ζωή. Παρατηρήσε τα, θα σου δώσω λίγο χρόνο, κάποια δευτερόλεπτα δηλαδή. Αποφάσισε τι θα επιλέξεις, θα επιλέξω και εγώ και θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε 4 τομείς. Γιατί στο μυαλό μου λίγο που το είχα φτιάξει, 4 τομείς. 4 τομείς της ζωής μας, να πάρεις απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη επαγγελματικά, οικονομικά, αισθηματικά, θα έβαζα και υγεία. Πρόσεξε, δεν μιλάω για υγεία τώρα για σοβαρά πράγματα, ενώ ένα πολύ γενικό πλαίσιο, έτσι. Γιατί στα θέματα υγείας χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ τι κάνω, εγώ τουλάχιστον. Απλά ένα πολύ, πολύ έτσι γενικό, λίγο σε πιο γενική φάση. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Πάμε. Τα βάζω λοιπόν στην άκρη. Όσοι έχετε επιλέξει λοιπόν το πρώτο deck. Και θα επιλέξω και εγώ το πρώτο deck μαζί σας και εγώ. Όμως τώρα, ας αφήσουμε λοιπόν τον υπότι κάτω, μιας και βγήκε σαν εκπρόσωπος. Και πάνω σε αυτό λοιπόν να πούμε ότι ο υπότης συμβολίζει την αποστολή. Έχει ξεκινήσει μια αποστολή, την αποστολή του. Έχει ξεκινήσει με το δικό του βέβαια ρυθμό. Τα πεντάκτηνα συνήθως σαν μια αποτύπωση δηλώνει την επιτυχία, πηγαίνει στην επαγγελματική επιτυχία, πηγαίνει στο να βρει χρήματα, είναι στην αναζήτηση, ακόμα λίγο ψάχνετε κάπως έτσι. Όμως για το επόμενο διάστημα, εσείς που επιλέξατε και αυτό το deck και επιλέξατε τον υπότι, σημαίνει αποστολή ζωής για το 2024, να το πω έτσι, και για το επόμενο χρονικό διάστημα, για να μην το πολύ περιορίσω. Αργός ρυθμός μεν,
αλλά πάω σταθερά να πετύχω το στόχο μου και είναι από τις πετυχημένες κάρτες. Ωραία. Πάμε τώρα. Τι θα επιλέξω? Ας πάω λοιπόν, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι, επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά, αυτό λοιπόν που εσύ ψάχνεις, που ψάχνουμε γενικά, είναι η οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η ευτυχία. Να παίρνουμε, βεβαίως να δίνουμε αγάπη, αλλά κυρίως να παίρνουμε και αγάπη. Οπότε αγαπημένα, αγαπημένη μου, εσύ που έχεις προβλήματα, που αντιμετωπίζεις προβλήματα στη δουλειά σου, στον επαγγελματικό χώρο, είναι διότι η προσδοκία σου είναι να είσαι μία, σαν να ανήκεις σε μία οικογένεια. Έχει την έννοια του ανήκω. Αν δεν ανήκεις, δεν είσαι ευτυχισμένος. Αν σε απορρίπτουν, αν σε κριτικάρουν, αν όλα τα αρνητικά, δεν είναι η οικογένεια. Και εσύ θες να αισθάνεσαι ότι ανήκεις κάπου. Διότι είσαι συναισθηματικός και συναισθηματική. Ζεις, φιλτράρεις μέσα από την καρδιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καθαρά μυαλό, οπότε το μυαλό καπακώνεται από έτσι την καρδιά, και άλλοι άνθρωποι βέβαια ζουν μέσα από την καρδιά και η καρδιά καπακώνει συνήθως το μυαλό. Είναι και αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ευσυγκίνητοι κάπως. Και βγαίνει μετά ο άλλος και λέει, έλα μην κλαίσαι αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν στα επαγγελματικά σου είναι η αναζήτηση της ευτυχίας σου. Και η αναζήτηση της ευτυχίας περνάει μέσα από την καρδιά. Αυτό είναι και αυτό είναι το πλεονέκτημά σου, αυτό είναι και το μειονέκτημά σου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το οικονομικό κομμάτι, στα οικονομικά. Στα οικονομικά βγαίνει η σελήνη. Εδώ, κοίταξε να δεις, η σελήνη σημαίνει... Ναι, εδώ έχουμε πάλι ζώδια νερού, εδώ έχουμε καρκίνο κυρίως. Η σελήνη κυβερνάται από το ζώδιο του καρκίνου. Τι έχουμε όμως εδώ? Η σελήνη πάντα είναι μια πολύ ιδιότροπη κάρτα. Είναι ζώρικη. Στα ταρό, έτσι, διότι έχει να κάνει με τον κρυφό μας εαυτό, με τον ψυχισμό μας, έχει όμως να κάνει με τις ανασφάλειες. Άρα λοιπόν εσύ, εμείς, εγώ, εσύ, γιατί το επέλεξα και εγώ και είναι πολύ σωστό, στο κομμάτι λοιπόν των οικονομικών υπάρχει μια ασάφεια. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είναι ξεκάθαρο στο πόσο είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε όλα αυτά που χρειάζεται να κάνουμε για τα χρήματα. Εντάξει, γιατί παίζει και πολύ συνέστημα, δηλαδή θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα μου φέρνει χρήματα, αλλά να είμαι και χαρούμενος. Δεν στο συνδυασμένο. Πάμε τώρα σε θέματα συναισθηματικά, το συναισθηματικό. Συναισθηματικά υπάρχει μία αυτοκράτηρα. Okay, λοιπόν, εδώ η αυτοκράτηρα σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας. Είναι πρόσωπο, έτσι. Όπως και εδώ είναι πρόσωπα και εδώ είναι πρόσωπο. Εδώ δεν είναι πρόσωπο, είναι ψυχισμός. Εδώ λοιπόν στα πρόσωπα υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας, οι οποίοι είναι εκεί, γιατί η αυτοκράτηρα συμβολίζεται από το σύμβολο της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη στην αστρολογία σημαίνει σχέσεις. Άρα λοιπόν, στο συναισθηματικό κομμάτι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο και οι οποίοι μας βοηθάνε με τη σοφία τους. Βεβαίως καμιά φορά η Αφροδίτη, μάλλον η αυτοκράτηρα, δεν είναι και τόσο γλυκιά. Είναι κοφτή. Οπότε αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει εσένα. Αν είσαι άντρας, μπορεί να αντιπροσωπεύει μία γυναίκα στη ζωή σου. Μπορεί να είναι και η μητέρα σου, έτσι. Μπορεί να αντιπροσωπεύει φυσικά σύντροφο κτλ. Εδώ όμως σημαίνει αυτοκράτηρα αλήθειες, φροντίδα και ότι οι σχέσεις γενικότερα, όπως και να είναι, χρειάζονται φροντίδα. Φροντίζεις τη σχέση? Εδώ είναι το ερώτημα. Δίνεις ενέργεια στη σχέση? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί ξεκινάμε να απαντάμε λοιπόν, εδώ έχουμε τις πληροφορίες, να απαντάμε ανάλογα βέβαια με το τι πληροφορία έχουμε, με το τι κάνω εγώ. Και αυτοκράτηρα εδώ σου βάζει αυτό το ερώτημα. Σου λέει, εσύ τι κάνεις? Εγώ κάνω, προσπαθώ να το φροντίσω. Εσύ φροντίζεις γενικά το συναισθηματικό σου κόσμο? Γιατί κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν έχω σχέση, δεν θέλω να έχω σχέση, δεν με ενδιαφέρει το ένα, το άλλο, δεν θέλω ερωτικά, δεν θέλω. Δεν έχει σημασία, μιλάμε για οποιαδήποτε είδους σχέση η οποία μας γεμίζει. Εντάξει, τι κάνω εγώ? Ο άλλος θα έχει μια αντίδραση. Αν αυτή η αντίδραση είναι αδιαφορή, είναι άλλο πράγμα. Αν κάνεις εσύ και δεν κάνει, δεν ανταποκρίνει το άλλο, είναι άλλο θέμα. Εσύ λοιπόν τι κάνεις? Και ένα πολύ γενικό σε θέματα
υγείας βγαίνει η ενέργεια. Ένα τέσσερα μπαστούνι είναι μια από τις πολύ χαρούμενες καλές κάρτες, το οποίο αυτό που σου λέει, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου, είναι ότι με το τέσσερα μπαστούνι έχεις καταλάβει το μυστικό εδώ, γι' αυτό παίρνεις απαντήσεις, ότι στο θέμα της υγείας μέσα σου μπορεί να μην το έχεις συλλάβει εντελώς, αλλά μέσα σου έχεις καταλάβει ότι αυτό το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η ενέργεια, η δύναμη της ενέργειας, η θεραπευτική ενέργεια. Θες τώρα η θεραπευτική ενέργεια του νου, η θεραπευτική ενέργεια των χεριών, η θεραπευτική ενέργεια του λόγου, θεραπευτική ενέργεια αυτό, ενέργεια. Έχεις καταλάβει ότι πρώτα εξελίσσονται οτιδήποτε έχει να κάνει με ανισορροπία με την ενέργεια. Πιστεύεις και πιστεύω ότι πρώτα εκδηλώνεται σε ένα ενεργειακό επίπεδο και μετά αυτό ενσωματοποιείται. Όπως είναι και τα ψυχοσωματικά, έτσι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Χωρίς να είμαι ειδικός, χωρίς να είμαι ούτε γιατρός, ούτε εξειδικευμένος σύμβουλος, απλά το προσεγγίζω καθαρά σε ένα μικρό πλαίσιο, στο πούμε έτσι, για να το ξεκαθαρίζω. Γιατί δεν μπορώ να δώσω και το ξεκαθαρίζω συμβουλές υγείας. Εδώ απλά το προσεγγίζουμε σε ένα μικρό πλαίσιο μέσα από τα ταρό, σε κάποια πράγματα. Το πάμε λίγο πιο σε ένα άλλο επίπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε δεν λέω κάτι χοντρό, απλά λέω ότι εσύ λοιπόν αντιλαμβάνεσαι κάπου μέσα σου ότι κάπου εκδηλώνεται σε ένα άλλο ενεργειακό επίπεδο, ψυχικό, νοητικό, πνευματικό, έτσι, και μετά σωματικό. Οπότε είναι η ενέργεια, σωματοποιείται, κάτι δημιουργείται. Όμως εδώ δείχνει και τη δύναμη της θεραπείας και της αυτοθεραπείας. Να τες όλες οι απαντήσεις που έψαχνες σε όλο το πλαίσιο, το οποίο δεν ισχύει βεβαίως μόνο για το 2024, αλλά και σε, θα έλεγα, μέχρι και άχρονο. Το βίντεο φυσικά ισχύει, η ανάλυση, από τη στιγμή που το βλέπεις εσύ. Μπορεί να το δεις μετά, εσύ που είσαι καινούριος, μπορεί να το δεις μετά από 6 μήνες, ισχύει από την ώρα που το βλέπεις. Και δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Ισχύει μόνο για αυτούς που το βλέπουν. Να ξέρεις αυτήν την ανάλυση. Πάμε λοιπόν. Τις πήρες τις απαντήσεις σου. Με 4 καρτούλες 5 είδες πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Το θέμα και να πάρουμε πληροφορίες. Δεν θα αλλάξουν τα ταρό τη ζωή. Κανενός. Το λέω αυτό. Τα ταρό είναι απλά εικόνες. Εικόνες είναι. Και έχει βγει εδώ και ένας βασιλιάς πεντάκρινο που μιλάω εγώ, με εκπροσωπεί ή τον εκπροσωπώ, και έχει σοφία και γνώσεις και λέει ότι τα ταρό, ναι, δεν θα σου λύσουν τη ζωή, έτσι, δεν θα μας λύσουν το πρόβλημα της ζωής. Εντοπίζουμε, παίρνουμε πληροφορία και από τι θα την κάνεις εσύ την πληροφορία είναι δικό σου θέμα μεγάλη. Και μεγάλη. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε. Όπως αυτό ισχύει και στην αστρολογία και στην αριθμολογία. Κάνεις έναν χάρτη, γιατί υπάρχει και αριθμολογικός χάρτης και αστρολογικός. Παίρνεις κάποιες πληροφορίες. Το τι θα τις κάνεις εσύ τις πληροφορίες είναι δικό σου θέμα. Θα σου κάνουν κλικ. Πολύ ωραία, μπορείς να βαδίσεις με κάποιες πληροφορίες και να πεις, ναι ρε παιδί μου, και κάτι μπορώ να αλλάξω εδώ. Δεν θα τις αγνοήσεις, δεν θα δώσεις σημασία. Με γεια σου, με χάρη. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα. Α, τι έκανα. Δεν έφυγε όμως, εδώ είναι, εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι έχουμε το 6 πεντάκτημα, όπου είναι το κάρμα, είναι το αίτιο και το αιτιατό, κρατάει και ένα σύμβολο ζυγού της ζυγαριάς, το βλέπεις εδώ, που είναι η δικαιοσύνη, που έχει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, σε αυτό που ρωτάς στη ζωή σου, να ξέρεις ότι εσύ επηρεάζεσαι και έχεις επιλέξει αυτό το deck από το νόμο του κάρμα, μάλλον από τους νόμους του κάρμα, και οι νόμοι του κάρμα είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί. Είναι 7 βασικοί, αλλά αυτό προχωράει και γίνονται μεγάλος αριθμός. Όμως, στη ζωή είναι δίνω-παίρνω. Ό,τι κάνω θα το πάρω πίσω. Ας μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Θα κάνω κάτι καλό, κάποια στιγμή θα το πάρω πίσω. Δεν ξέρουμε πότε όμως, γιατί οι καρμικοί νόμοι είναι περίεργοι και ιδιαίτεροι. Υπάρχει ο νόμος του κάρμα, και το λέει ο νόμος του κάρμα, που σου λέει πολλές φορές, κάνε εσύ το καλό, μην περιμένεις ο άλλος να ανταποκριθεί, γιατί δεν ξέρεις το δικό σου σχέδιο με το δικό του σχέδιο πώς έρχεται και δένει, και ας το να εκδηλωθεί. Μπορεί να μην σου δώσει, γι' αυτό πολλές φορές, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα έκανα, προσέφερα, έκανα και δεν είχα ανταπόκριση. Ναι, γίνεται.
Αυτός είναι ένας από τους νόμους του κάρμα. Τώρα, γιατί συμβαίνει, αυτό θέλει μια άλλη ανάλυση. Εντάξει. Όμως εδώ δηλώνει ότι η ζωή, να ξέρεις, είναι κύκλη. Η ζωή είναι ένας κύκλος. Πάμε λοιπόν στο... Ας πάμε στα επαγγελματικά. Στο επαγγελματικό κομμάτι, εδώ εσύ γνωρίζεις, είναι ένας υπότης ξυφών. Εδώ έχουμε ζώδια γης, εδώ έχουμε ζώδια του αέρα. Γνωρίζεις ότι πρέπει να κατακτήσεις. Το μήνυμα εδώ είναι ότι είσαι αρκετά επιθετικός, επιθετική για να πας να κατακτήσεις το θέμα το επαγγελματικό. Τι είναι, κυνηγάς μια δουλειά, κυνηγάς κάτι, μια συνεργασία, οτιδήποτε. Βγαίνεις με δύναμη, βγαίνεις έτσι να το κατακτήσεις. Αυτό θέλει. Είναι στην προσωπικότητά σου, να το πω έτσι. Ή πολλές φορές, να σας πω και κάτι, sorry που θα το πω, πολλές φορές, επειδή εμείς οι άνθρωποι, η προσωπικότητά μας εναλλάσσεται, έχουμε πολλές προσωπικότητες και έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Δηλαδή, αλλιώς θα μιλήσω, να το πω για μένα, θα μιλήσω στη μάνα μου, αλλιώς θα μιλήσω σε έναν συνεργάτη υποψήφιο, αλλιώς θα μιλήσω σε έναν πελάτη, αλλιώς θα. Εντάξει. Σε έναν πελάτη θα είσαι ευγενικός, ό,τι και να είναι. Μπορεί σαν χαρακτήρας να είσαι πολύ μπρουτάλ, να είσαι. Εντάξει, κάποια στοιχεία του εαυτού σου θα βγουν, αλλά δεν μπορεί όμως. Οπότε, εδώ όμως σου λέει ότι θέλει επίθεση. Τα κατακτάς. Τα επαγγελματικά σου όνειρα, να τα κατακτήσεις, να βγεις με δύναμη. Δεν λέει, προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά εδώ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ αυτός μπορεί να γίνει πάρα πολύ επιθετικός και μπορεί να κόψει κεφάλια πραγματικά. Και στην πορεία είναι αυτός που λένε πατάει πάνω επί πτωμάτων. Όντως, αυτή η κάρτα αυτό αντιπροσωπεύει. Σου λέει όμως ότι δεν χρειάζεται να πατήσει επί πτωμάτων, να βρεις το όριο στο οποίο να είσαι πολύ φιλόδοξος, φιλόδοξη, για να κατακτήσεις το επαγγελματικό σου στόχους. Έχει κούραση, ναι. Σημαίνει στην πρίζα, εκεί, συνέχεια, συνέχεια, επίθεση, συνέχεια, εκεί, 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 εκεί. Μπορείς, αν δεν μπορείς, υπάρχει ένα θεματάκι εδώ. Φυσικά θέλει πολλά αποθέματα ενέργειας, πολύ σκέψη. Εδώ, στην ουσία, αυτό που λέει η κάρτα σημαίνει ορμά χωρίς σκέψη. Όμως το όριο της κάρτας είναι να ορμήσω, αλλά να έχω σκέψη. Τις παίρνεις τις απαντήσεις. Σου δίνεται λοιπόν ένα πλαίσιο για να καταλάβεις τι γίνεται, ας πούμε, στα επαγγελματικά. Και σε ένα άλλο επίπεδο σημαίνει η επίθεση που δέχεσαι εσύ. Σε ένα άλλο επίπεδο είναι ο ανταγωνισμός. Όχι. Όχι, φίλε μου και φίλοι μου. Δεν θέλουν εξαιρετικούς ανθρώπους στη δουλειά. Δεν θέλουν τον ανταγωνισμό οι άλλοι. Άσχετα τι λένε. Που λένε, ναι, εδώ είμαστε μια οικογένεια που αυτά και σας αγαπάμε και αυτό και θέλουμε να υπάρχει ο αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν θέλουν σύνδεσμο. Μόλις ακούσει ο άλλος για νέα ιδέα, αμέσως παθαίνουν φρίκι. Τι, αυτός, αυτή, είναι δυνατόν. Σιγά μην αφήσω το, λέω τώρα, το Νικολάκι να βγει αυτός από πάνω. Είναι η επίθεση που δέχεσαι και οι άνθρωποι, δυστυχώς, επειδή λειτουργούν με πολύ χαμηλό ενεργειακό επίπεδο και σκέψεις και δονήσεις, μπαίνουν σε αυτό το ζωώδες, το κτηνώδες, οπότε ετοιμάσου γενικότερα ότι όταν εσύ κάνεις το δικό σου breakthrough, όταν κάνεις τη δική σου επιτυχία, μην περιμένεις και όλοι να χαρούν, θα έχεις εχθρούς. Αυτό είναι νόμος. Συμβαίνει παντού. Όσο πιο πετυχημένος πετυχημένη γίνεσαι, όσο πιο πολύ μεγαλώνεις, τόσο πιο πολύ θα έρχονται στην ενέργειά σου και τρόλς που λένε. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να σε γκρεμίσουν. Πάμε στα οικονομικά. Στα οικονομικά 9 πεντάκτινο. Φίλε, φίλοι μου, μόνος ότι καταφέρεις. Το 9 πεντάκτινο είναι μια πολύ όμορφη βέβαια κάρτα. Είναι μια κάρτα η οποία σου δίνει ότι, κοίταξε να δεις, σου δίνει πολύ μεγάλο ποσοστό ανεξαρτησίας. Άρα λοιπόν στα οικονομικά πρέπει να κάνεις κάτι λοιπόν το οποίο να έχει να κάνει και στα επαγγελματικά κατ' επέκταση, κάτι το οποίο είναι δικό σου, να είσαι ανεξάρτητος, ανεξάρτητη. Το 9 πεντάκτινο είναι ότι, κοίταξε να δεις, τα καταφέρνω και μόνος μου και μόνη μου μια χαρά, περνάω μόνος μου, μόνη μου μια χαρά. Μπορεί να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, γενικά να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Ανταγωνισμός υπάρχει όμως, έτσι, θα το ξέρεις. Ανταγωνισμός υπάρχει. Πάμε όμως τώρα στο συναισθηματικό κομμάτι. Και έχουμε λοιπόν, ναι, στο συναισθηματικό κομμάτι, εδώ έχουμε έναν υπότι μπαστούνι. Είναι καλή κάρτα. Όμως, τι σου λέει, είναι η αναζήτηση. Αυτή η κάρτα εδώ, με τον ακόλουθο μπαστούνι, είναι η αναζήτηση.
Και ότι πολλές φορές υπάρχει και μια άλλη κρυφή έννοια, είναι η ανοριμότητα, γιατί συνήθως η ακόλουθη δεν είναι όριμη ακόμα. Είναι ηλικιακά, να στο πω έτσι, στα 20, μάλλον από τα 18 μέχρι τα 28 τους, μάλλον να στο πω μέχρι τα 31 τους, που είναι και λίγο καρμικό. Τα 31 είναι, το έχει πει και ο Πλάτων, το έχει πει και ο Πυθαγόρας, έχουν πει λοιπόν ότι μέχρι τα 31 ζούμε καρμική ζωή. Καρμική ζωή σημαίνει ότι ξεπληρώνουμε τα, η ψυχή ξεπληρώνει όλα τα χρέη που χρειάζεται να ξεπληρώσει από αυτά τα οποία κουβαλάει και συναντιέται με συγκεκριμένους ανθρώπους μέχρι τα 31, στα οποία εκεί γίνεται το μάλευρά σε, γίνεται ένας χαμός. Έρωτες, παιδικοί έρωτες, έρωτες οι οποίοι καταλήγουν σε γάμο, γνωριμίες, έτσι παίζει μεγάλο ρόλο ο αριθμός 31 λοιπόν. Και ο αριθμός 27, 28, αλλά ο Πλάτων το λέει μέχρι τα 31. Λοιπόν, και όντως μέχρι τα 31 και στην αριθμολογία υπάρχει και μια ειδική πράξη που κάνεις και υπολογίζεις κάτι, διότι είναι τα πρώτα σου καρμικά χρόνια. Οπότε εδώ δεν έχει ακόμα κατασταλάξει αυτός ο ακόλουθος, διότι είναι σε μια φάση αναζήτησης. Ενέργεια όμως, δύναμη, αναζητώ, ψάχνω, καταλαβαίνω τον κόσμο, παίρνω αυτή την ενέργεια της πληροφορίας, είναι καλή κάρτα όσον αφορά στο κομμάτι της ευτυχίας, ας το πούμε, είναι η αναζήτησή σου. Αναζήτηση της ευτυχίας. Ένα άλλο μήνυμα είναι μην σταματήσεις να την αναζητάς. Εντάξει, γιατί κάποιοι από εσάς έχετε ξεπεράσει το όριο της ηλικίας των 31, όμως θυμηθείτε, γυρίστε πίσω στο χρόνο αν μπορέσετε, να δείτε γεγονότα, καταστάσεις και πώς αυτά σας διαμόρφωσαν, και το μήνυμα που έχετε διαμορφώσει και εδώ βγαίνει είναι ένα, ότι στις απαντήσεις που ψάχνεις η ζωή είναι μια συνεχής αναζήτηση. Ανεξαρτησία. Αν τα βάλω όλα εδώ κάτω, ένα, δύο, τρεις κάρτες, ξέρεις τι σημαίνει. Είσαι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ, όχι πολύ, πάρα πολύ ανεξάρτητο. Και σε θέματα υγείας είναι το 6 μπαστούνι. 6 μπαστούνι, έχουμε 2 εξάρια, έτσι, θέλω να τα δεις. Αρχή και τέλος 6. Το 6 μπαστούνι είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες των Ταρό, που σημαίνει επιτυχία, σημαίνει νίκη, σημαίνει κατανόηση και σημαίνει ότι και εσύ έχεις τη δυνατότητα να καταλάβεις ενεργειακά το κομμάτι της υγείας. Είπαμε, το κομμάτι της υγείας το λέω σε ένα επίπεδο, σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, δεν είμαι ειδικός, ούτε ειδικός σύμβουλος, ούτε υγείας, ψυχικής κτλ. Είναι μια πληροφορία που τη βάζουμε σε γενικό πλαίσιο, απλά σαν μήνυμα πάρ' το εσύ, θα το αξιολογήσεις, στο οποίο σου λέει ότι με το 6 σημαίνει αρμονία. Αρμονία, δηλαδή μπορώ να βρω αρμονία σε ψυχικό, πνευματικό, νοητικό, σωματικό επίπεδο και να νικήσω, να τα καταφέρω. Να τες οι απαντήσεις. Το έχω δηλαδή, να το πω έτσι, το έχω δηλαδή, το πράγμα το προσεγγίζω, είναι ok. Εντάξει, αυτό ήταν το σημαντικό και βέβαια να πω και κάτι εδώ, ότι έχουμε γη, αέρας και ζώδια της φωτιάς. Δες λοιπόν εσένα πώς επηρεάζει σαν ζώδιο, σαν οροσκόπο και πού έχεις και τη σελήνη σου και ανάλογα βέβαια με τα θέματα τα οποία είπαμε. Δηλαδή εδώ που έχει βγει το 6 σημαίνει και ο έκτος οίκος. Ο έκτος οίκος στην αστρολογία έχει να κάνει με θέματα υγείας. Έχει να κάνει με την υγεία μας, σε συνδυασμό βέβαια και με κάποιους άλλους οίκους, αλλά κυρίως το πρώτο πράγμα που θα εξετάσουμε σε θέματα υγείας είναι ο έκτος οίκος. Οπότε δες το και εσύ λίγο, αν θες, στο αστρολογικό σου χάρτη, τι ο έκτος οίκος από τι επηρεάζεται. Ό,τι και να είναι όμως, εδώ σημαίνει ενέργεια. Πολύ καλό. Να τις οι απαντήσεις λοιπόν που παίρνεις. Πάμε στο τρίτο μας deck, το ιδιαίτερο deck. Εντάξει, πολύ ιδιαίτερο deck, πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Και η υγεία, εδώ η υγεία, ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι η δύναμη σημαίνει και η υγεία. Εδώ είναι η δύναμη. Σημαίνει ότι στη ζωή σου χρειάζεσαι δύναμη. Σε ό,τι και σαν απασχολεί. Αυτοπεποίθηση και δύναμη. Τι θέλεις, αυτά τα οποία θα δούμε και θα εξετάσουμε, το μήνυμα είναι ένα και σαφές. Χρειάζεσαι εσωτερική δύναμη. Πρόσεξε, όχι δύναμη βίας. Όχι δύναμη αυτό το φωνάζω, κάνω και βλέπω κάποιους και νομίζω ότι είναι δύναμη αυτό και βρίζω. Όχι. Αυτό δεν είναι καθόλου δύναμη. Αυτό είναι μεγάλο κόμπλεξ και μεγάλη αδυναμία, ίσα ίσα. Εδώ είναι η δύναμη ψυχική. Είναι η δύναμη πνευματική.
Είναι η δύναμη της ενέργειας, η ενεργειακή δύναμη μέσα μας. Είναι η δύναμη της ψυχής. Είναι η δύναμη των καθαρών σκέψεων, των σκέψεων της ενδυνάμωσης. Ναι, θα περάσουν σκέψεις απογοήτευσης, εννοώ, στη ζωή μας. Θα απογοητευτούμε, θα συναχωρηθούμε, αλλά αυτό το οποίο σου λέει η ζωή και σε δοκιμάζει είναι τι θα κάνεις, εκείνη που πρέπει να αλλάξει, να ψηρεύει. Θα πολεμήσω, θα καταφέρω. Το λιοντάρι θα πολεμήσει, έτσι είναι. Δεν θα, θα κινδυνέψει, αλλά θα κάνει με δύναμη, με ενστικτόδης δύναμη να προχωρήσει για να νικήσει. Πάμε λοιπόν. Επαγγελματικά. Ακόλουθο σκούπα. Εσύ είστε επαγγελματικά, είσαι λίγο φλού. Εντάξει. Τι εννοώ φλού? Όχι, ναι, ο Μπάμπης ο φλού ακριβώς. Εδώ είναι ο Μπάμπης ο φλού. Λοιπόν, που λέει και ήταν ένα πολύ παλιό τραγούδι. Λοιπόν, ο ακόλουθος σκούπα είναι μια πολύ δημιουργική κάρτα. Είναι μια κάρτα της τέχνης. Ασχολείται με τις τέχνες. Οπότε, αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου εσύ να δουλεύεις σε επιχειρήσεις, λίγο είσαι όχι και τόσο πολύ ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Λίγο, πώς να σου το πω, είσαι εκτός νερών, των νερών σου δηλαδή. Έξω από τα νερά μου σημαίνει εδώ. Γιατί είσαι ένα πολύ δημιουργικό μυαλό και το δημιουργικό μυαλό δεν μπορεί, μάλλον η καλλιτεχνική φύση και το δημιουργικό μυαλό δεν μπορούν να επιβιώσουν σε μια, να σου το πω έτσι, πολύ αυστηρή δομή, με εταιρείες, με κανόνες, με αυτά. Λέω για σένα, έτσι, γενικά. Αντίθετα όμως, ευνοείσαι πάρα πολύ στα επαγγελματικά σου με τις τέχνες. Και θέλουμε ανθρώπους στις τέχνες και όλοι οι άνθρωποι δεν κάνουν για όλα. Αυτό πρέπει να το μάθουμε και πρέπει να το μαθαίνουμε από το σχολείο. Δεν είμαστε όλοι μαθηματικά μυαλά. Δεν είμαστε όλοι για βιοχημεία. Δεν είμαστε όλοι για να κάνουμε φιλολογικά. Δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε πολιτική μηχανική, δεν είμαστε όλοι για το ένα για το άλλο, υπάρχει και το καλλιτεχνικό, υπάρχει και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον έλεγχο και την ενδυνάμωση του σώματος, υπάρχουν πολλές ευφυΐες. Εντάξει. Εδώ λοιπόν εσύ έχεις μια καλλιτεχνική, είσαι μια καλλιτεχνική φύση και ό,τι το προσεγγίζεις, το προσεγγίζεις μέσα από την καρδιά σου, γιατί είσαι και ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Ωραία. Στα οικονομικά γενικά έχει βγει ο ερημίτης. Ο ερημίτης μην περιμένεις πολλά. Εσύ λοιπόν μην περιμένεις πολλά, διότι ο ερημίτης είναι μια κάρτα η οποία περισσότερο, να σου το πω διαφορετικά, βοήθειες έχει στη ζωή σου. Μπορεί να έχει οικονομική βοήθεια, οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν, και όταν λέω οικονομική βοήθεια, τι, ναι, μπορεί να σου δώσουν λεφτά, μπορεί όμως και να βρεθεί ένας άνθρωπος και να σε βάλει κάπου, σε μια κάπου, να δουλέψεις, δεν ξέρω τι, να βρεις δουλειά. Δεν είναι όμως εκείνο το περιβάλλον το οποίο θα πάρεις πολλά λεφτά. Αυτό είναι. Ο ερημίτης έχει έναν περιορισμό. Ζώδιο παρθένος και πάλι ευνοείσαι σε θέματα υγείας. Τι εννοώ? Μπορεί να βοηθάς άλλους ανθρώπους σε θέματα υγείας. Σε θέματα, δηλαδή, να είσαι νοσηλευτής, να είσαι γιατρός, να είσαι ψυχολόγος, να είσαι σύμβουλος, να είσαι εκείνο, να είσαι τάλλο, εντάξει. Τα οποία βοηθάνε. Το χρήμα έρχεται δύσκολα. Βγαίνει μεν, αλλά βγαίνει δύσκολα. Γιατί ο ερημίτης έχει ένα κλείσιμο και το 9 γενικά έχει ένα κλείσιμο. Όμως, ποιο είναι το μυστικό, θα σου το πω. Το 9 έχει μια εξής δυνατότητα αριθμολογική. Προσαρμόζεται σε οποιουσδήποτε συνθήκες. Άρα εσύ λοιπόν που είσαι θεραπευτής, θεραπεύτρια, μπορείς να προσαρμοστείς στις συνθήκες και μέσα από αυτήν την προσαρμογή σου να πιάσεις τον παλμό, άκου τι λέω, να πιάσεις τον παλμό, τι χρειάζεται ο κόσμος και από εκεί, με αυτή την προσαρμογή, να ανθίσεις. Πρώτα σαν άνθρωπος, πρώτα σε ψυχή, πρόσεξε να δεις, πρώτα σαν άνθρωπος, σαν ψυχή, να ανθίσεις και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε να δούμε το συναισθηματικό κομμάτι. Συναισθηματικά έχει βγει ένας ακόλουθος πεντάκτων. Κοίτα τώρα εδώ πώς βγαίνουν αλλιώς λίγο τα πράγματα. Αντί να μας βγει ο βασιλιάς πεντάκτων, λέω τώρα εδώ στα οικονομικά, βγήκε εδώ. Το οποίο είναι το συνέστημα. Λοιπόν, πρόσωπα. Εδώ έχουμε πρόσωπα. Η ζωή σου λοιπόν έχει πολλά πρόσωπα. Έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους αγαπάς και σε αγαπάνε. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος στο συναισθηματικό κομμάτι σου δίνει σταθερότητα. Μπορεί να είναι και εκείνος η κύρια πηγή χρημάτων και εννοώ δηλαδή να βγάζει περισσότερα από σένα.
Δεν είναι κακό. Μπορεί να είσαι άντρας, αλλά η γυναίκα σου, ας πούμε, να βγάζει περισσότερα λεφτά. Άσχετα αν είχε βγει τώρα ακόλο σου πεντάκρινο, γιατί μιλάμε για συνέστημα. Ή στο σπίτι να μπαίνουν περισσότερα λεφτά, να μπαίνουν λεφτά, αλλά τα περισσότερα να προέρχονται από τη γυναίκα σου. Είναι μια χαρά. Ή από το κορίτσι σου. Είναι οκ, okay, είναι μια χαρά. Και το συνδυάζω με τον ακόλουθο εδώ. Λοιπόν, είναι οκ, okay, είναι μια χαρά. Ή μπορεί να είσαι γυναίκα, αλλά να υπάρχει ένας άντρας, ο οποίος εκείνος φέρνει τα περισσότερα χρήματα. Ή μπορεί να είναι και βοήθειες από τρίτους. Από κάποιον πατέρα. Να σας βοηθάει οικονομικά. Πατέρας, παππούς, να είναι κάποιος σε βάση περιπτώσει. Αλλά το σημαντικό που θέλω να πω εδώ, επειδή είναι τώρα στο... Γιατί το λέω αυτό, να σας βοηθάει οικονομικά. Γιατί το κάνει μέσα από την καρδιά του. Συνέστημα, βγήκε το ερώτημα συνέστημα, βγήκε μια πολύ λογική κάρτα, βγήκε μια πρακτική κάρτα και το κάνει με αγάπη και σοφία και φροντίδα. Λοιπόν, σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό το οποίο θέλει να σου πει, είναι το συνέστημα, επειδή και εδώ στο συνέστημα, είναι ότι δίνεις πολύ μεγάλη σημασία εσύ στο συνέστημα να έχεις επίσης σταθερότητα, να ξέρεις που πας. Ένα στέρεο έδαφος. Και οι άνθρωποι, τα πρόσωπα τα οποία σε περιτριγυρίζουν, να σου δίνουν αυτό το συνέστημα της ασφάλειας το οποίο θέλεις. Πολύ. Το χρειάζεσαι. Και είναι οκ. Okay. Διότι εδώ ο συναισθηματικός άνθρωπος θέλει και έναν άνθρωπο με σταθερότητα, που θα του δίνει σταθερότητα συναισθηματική. Το πιάνεις, έτσι, το καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ωραία. Και πάμε και μία... σε ένα γενικό, πρόσεξε, γενικό πλαίσιο υγείας, έχει κι άλλο ένα πεντάκτηνο, πολύ καλό, 7 πεντάκτηνο, ζώδια γης, το 7 έχει να κάνει με το εξής. Το 7 σημαίνει ευλογία, ένας ιερός αριθμός. Το 7 σημαίνει, sorry που κάνω μια παύση, απλά μου έρχονται πολλές ιδέες τώρα και εικόνες. Ναι, το 7 σημαίνει, μπορεί να σημαίνει ότι έχεις κληρονομήσει, αγαπημένη, αγαπημένη μου, και κάποιο χάρισμα ίασης. Γιατί εδώ είναι η γη και από τη γη παίρνουμε όλα εκείνα τα συστατικά, τα οποία, γιατί και εμείς από τη γη είμαστε, δηλαδή είμαστε μέρος της γης, έτσι, τα συστατικά τα οποία, δηλαδή και το φάρμακο που παίρνει φαρμακολογία, βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη φύση. Από τα βότανα, δηλαδή η βοτανοθεραπεία, όντως ισχύει από τα αρχαία χρόνια, απλά βέβαια στη σημερινή εποχή έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και βοηθάει. Παρόλα αυτά όμως, γράφουν όλα τα χαρτιά μέσα των φαρμάκων και αντενδείξεις. Μπορεί να παίρνεις χρόνια, λέω τώρα, ένα φάρμακο για το πονοκέφαλο, συγκεκριμένο, να μην σε έχει πειράξει και κάποια στιγμή να αρχίζει να σε πειράζει. Έτσι είναι λοιπόν, οπότε εδώ όμως τι έχουμε, στο θέμα της υγείας, έχουμε ότι μπορείς να θεραπεύσεις τον εαυτό σου και μάλιστα διαισθητικά για το τι χρειάζεσαι. Βεβαίως σημαίνει επίσης ότι μπορεί να έχεις σπουδάσει κιόλας. Δεν ξέρω, φαρμακολογία, να έχεις σπουδάσει βοτανοθεραπεία, να έχεις σπουδάσει κάτι το οποίο να έχει να κάνει με τη θεραπεία του σώματος, του μυαλού, της ψυχής, όλα αυτά. Χρόνια, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και υπομονή για να τα μάθεις όλα αυτά, όλες αυτές τις γνώσεις. Στο γενικό όμως πλαίσιο σημαίνει ότι ξέρεις να φροντίσεις τον εαυτό σου και να μην τον αμελείς. Το 7 έχει επίσης μία μικρή παγίδα. Σημαίνει αμελώ τον εαυτό μου. Φροντίζω τους άλλους, αλλά αμελώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, οπότε έχεις τώρα όλο το πλαίσιο. Για κάτσε να δω και κάτι άλλο εδώ. Για μισό λεπτό. Πρόσωπα, έτσι, έχουμε πολλά πρόσωπα εδώ και εσύ στη ζωή σου έχεις πολλά πρόσωπα, έχεις και αυτό που είπαμε και ένα κληρονομικό, ας το πούμε, χάρισμα, έχεις ευλογίες, έχεις τη δυνατότητα της φροντίδας, το ταλέντο της φροντίδας, πατάς γερά στα πόδια σου, πρακτικό μυαλό, μάλλον πρακτικότητα, αναζητάς τη σταθερότητα στη ζωή σου, τη συναισθηματική σταθερότητα, όλο αυτό, το οποίο δεν είναι κακό, έτσι το λέμε γενικά, μέσα στο πλαίσιο του να πάρεις εσύ τις απαντήσεις. Ωραία. Πάμε.
Για να δούμε. Και εδώ, τι έχει να μας πει για τις απαντήσεις που, μάλλον στα ερωτήματα τα οποία έχουμε σε αυτό το πλαίσιο. Είπαμε είναι ένα γενικό, μιλάμε μέσα από ιδιαίτερες. Μισό, μια γουλιά καφέ ρε παιδιά. Ωραία. Μέσα από τη ζωή η οποία μας φέρνει προκλήσεις, δυσκολίες και εξετάζουμε τέσσερις τομείς. Αυτό το deck λέγεται Spellcaster's Tarot. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ όμορφο, πολύ συμβολικό. Και έχει βγει το 10 κούπα. Το 10 κούπα είναι η ευτυχία. Άρα, η δική σου αναζήτηση σε αυτή τη ζωή είναι η ευτυχία. Με κάποιο τρόπο βγήκε και στις προηγούμενες κάρτες, έτσι. Μάλλον και στις προηγούμενες επιλογές, αλλά τελικά η ευτυχία είναι ζητούμενο όλων. Το 10 κούπα είναι η οικογένεια. Είναι κάνω οικογένεια, είναι ανήκω σε οικογένεια. Είναι το ανήκω κάπου και με αγαπάνε και με αποδέχονται. Είναι και η φιλία εδώ, είναι πολλά πράγματα. Το 10 κούπα όμως είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες. Είναι από τις πολύ ευτυχισμένες. Είναι επίσης και μια, και κάρτα επιτυχίας, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε βοηθάνε, επειδή σε αγαπάνε, να προοδεύσεις, να πετύχεις, να σε καλά, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τον καθένα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επαγγελματικό κομμάτι. Επαγγελματικά. Έχει βγει ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος είναι από τις πιο περίεργες, ιδιαίτερες κάρτες. Την κυβερνάει ο Ποσειδώνας. Δεν είναι τυχαίο και ο αριθμός 12. Δεν είναι τυχαίο και αυτή η κάρτα εδώ, αν παρατηρήσει, και κάποια σύμβολα. Κάτσε να στη φέρω κοντά να τη δεις. Λοιπόν, εντάξει, το βλέπεις. Στο οποίο αυτός εδώ δεν έχει πεθάνει βεβαίως. Είναι σε μια πολύ χαλαρή κίνηση. Αυτό το δέντρο της σοφίας, όπως λέγεται, και της ζωής, είναι που εμφανίστηκαν πάνω του κάποια σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα είναι τα σύμβολα των Vikings, τα οποία όμως έχουν μια πολύ ιδιαίτερη υπόσταση. Άρα λοιπόν στα επαγγελματικά σου βγαίνει το θέμα της φιλοσοφίας. Έλα μισό λεπτό, γιατί έγινε μισό λεπτό να το ξεμπλοκάρουμε λίγο εδώ, εντάξει. Θόλωσε λίγο η κάμερα, εντάξει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες συσκευές του κόσμου, λοιπόν. Πάμε τώρα. Κάτσε να το να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, στα επαγγελματικά το 12, δες εσύ πώς, αν αυτός ο αριθμός επηρεάζει στο επαγγελματικό σου κομμάτι. Εκεί που βρίσκεσαι ή βρισκόσουν, μπορεί να είναι οτιδήποτε. 12 άτομα, 12 το γραφείο, πώς το λένε, οδός. Λοιπόν, ο κρεμασμένος όμως, που τον κυβερνάει ο Ποσειδώνας, σημαίνει ότι στο επαγγελματικό κομμάτι βιώνεις καταστάσεις στις οποίες δεν σου είναι ξεκάθαρο το τι πραγματικά συμβαίνει και αν αυτό που συμβαίνει είναι αλήθεια ή αν αυτό που σου λένε είναι αλήθεια. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ή βρίσκεσαι λοιπόν σε έναν επαγγελματικό χώρο ο οποίος πόλεμας εσύ να καταλάβεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Επίσης σου τρώει πολύ χρόνο το επαγγελματικό κομμάτι. Σου τρώει πολύ χρόνο, δουλεύεις πάρα πολύ. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις είναι να κρατάς μία ισορροπία. Θέλω να παραδέρεις κάτω, βλέπεις εδώ που είναι η μέρα και εδώ είναι η νύχτα. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Επειδή είναι Ποσειδώνας και ο Ποσειδώνας συμβολικά μιλάμε πάντα, έτσι, θα δεις ότι η γλώσσα της αστρολογίας εφαρμόζεται στην καθημερινότητά μας. Να σου το πω διαφορετικά. Έχεις πάντα μια ξεκάθαρη εικόνα τι συμβαίνει στα επαγγελματικά ή αυτό που σου λένε. Επίσης εδώ είναι ότι σε έχουν κρεμάσει πολλές φορές. Σε έχουν προδώσει, σε έχουν κρεμάσει. Γιατί το 12 είναι και ο αριθμός της προδοσίας. Ή σε έχουν απομονώσει. Ή σε έχουν βάλει σε... πώς το λένε. Ή έχεις απομονωθεί από μόνος σου, από μόνη σου, διότι δεν τους αντέχεις. Γι' αυτό και θυσιάστηκες. Και το άλλο σημαίνει θυσιάζω το χρόνο μου για αυτή τη δουλειά
η οποία μπορεί και να μην είμαι και πολύ χαρούμενος χαρούμενη. Στην ουσία κάνεις μεγάλη θυσία. Κράτα το αυτό. Είσαι σε ένα, θα μου πεις, μα πρέπει να δουλέψω, να βγάλω λεφτά. Ναι, οκ, εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά από την άλλη όμως, γιατί σε αυτή τη ζωή όλα τα πάντα δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Αυτό είναι γεγονός. Στη ζωή αυτή δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Εντάξει, πάντα η ζωή θα κρατήσει ισορροπίες και θα σου πάρει πράγματα. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει? Γιατί πρέπει να συμβεί. Εδώ λοιπόν όμως θυσιάζεσαι, θυσιάζεις το χρόνο σου σε κάτι το οποίο μπορεί να μην είσαι και πολύ ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Να ένα στοιχείο, να η απάντηση που έψαχνες. Δεν λέω ότι είναι κακό, βλέπουμε τα γεγονότα πώς έρχονται. Πάμε στα οικονομικά σου. Στα οικονομικά σου έχει βγει ένας βασιλιάς ξυφών. Πολεμάς, αγαπημένοι μου, το πολεμάς. Εδώ μπορεί να έχει τώρα με θέματα, να κάνεις εσύ με θέματα, να ασχολείσαι με θέματα, στο επαγγελματικό τομέα δηλαδή, τα οποία έχουν χαρτιά. Δουλειά γραφείου, μπορεί να έχεις κάποιο αξίωμα, μπορεί να είναι στολή, ένστολή, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, φορά στολή ας το πούμε. Επίσης μπορεί να είναι ναι, δηλαδή αν δουλεύεις σε ένα νοσοκομείο ας πούμε, φοράς συγκεκριμένη στολή, ο γιατρός φοράει συγκεκριμένα ρούχα για να ξεχωρίζει, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είσαι και χειρουργός εδώ και χειρουργείο, ο άνθρωπος που κόβει, λοιπόν. Επίσης δικαστές, νομικοί, έγγραφα, πράγματα, δουλειές γραφείου, όλα αυτά. Επειδή έχει βγει τώρα στα οικονομικά, σημαίνει ότι sorry που κάνω παύση, γιατί μου έρχεται φλασιά. Γι' αυτό όταν κάνω παύση καμιά φορά, μην το παρεξηγείτε, μην σας φαίνεται παράξενο, διότι μου έρχονται πολλές πληροφορίες και προσπαθώ να τις βάλω σε πολλές σκέψεις, πολλές πληροφορίες και προσπαθώ να τις βάλω σε μια λογική σειρά και να επιλέξω πώς θα τα πω, έτσι. Γιατί, δηλαδή, εμένα αυτό που μου έρχεται εδώ να σας πω και να σου πω είναι ότι, OK, δεν έχει βγει μια κάρτα στα οικονομικά η οποία να είναι πεντάκτινο και να σου λέει ότι, ή κούπα που να σου λέει ότι είναι δημιουργικό. Ή να έχει βγει φωτιά η οποία να σου λέει ότι έχεις ενέργεια, δύναμη. Έχει βγει ένας βασιλιάς ξυφών. Και ο βασιλιάς ξυφών σημαίνει ότι στα οικονομικά σημαίνει κόβω, σημαίνει ότι κάνω μεγάλη οικονομία. Σημαίνει ότι το παλεύω, πραγματικά το παλεύω, το προσπαθώ, αλλά δεν είναι κατά κάποιο τρόπο επαρκές. Και επίσης είναι ο τρόπος σκέψης που κάνω, εσείς σαν εδώ, ότι δίνω περισσότερο σημασία στην ιδέα του επαγγέλματος και λιγότερο στο οικονομικό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Γουστάρω να γίνω δικηγόρος για να εκπροσωπώ τη δικαιοσύνη. Ξέρω ότι τα χρήματα που παίρνω δεν είναι πάρα πολλά, αλλά το κάνω διότι γουστάρω να είμαι δικηγόρος. Γουστάρω να υπηρετώ, λέω, τη δικαιοσύνη. Α, και μην μου απαντήσετε από κάτω, α, ναι, οι δικηγόροι είναι αυτό. Εντάξει, μιλάμε σε ένα πλαίσιο φυσιολογικό, γενικό, normal. Δεν μιλάω για το μαύρο πράγμα. Ναι, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν εξαιρετικοί γιατροί, υπάρχουν όμως και απατεώνες, είναι γεγονός. Σε κάθε επάγγελμα υπάρχει ο εξαιρετικός, ο πολύ καλός, υπάρχει και ο απατεώνες. Λοιπόν. Εδώ όμως είναι ότι έχεις μία ιδιαίτερη σχέση στα οικονομικά και προσπαθείς να τα βελτιώσεις, αλλά περισσότερο είσαι στο κομμάτι του πιο έτσι να πώς να σου το πω, στο κομμάτι, κάτσε γιατί τώρα θόλωσα, με τον Ποσειδόν, θόλωσα διότι είσαι θολωμένος, θολωμένη και εσύ γι' αυτό. Για το πώς μπορώ να βγάλω χρήματα. Δεν σου είναι ξεκάθαρο πώς μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα. Τι χρειάζεται να κάνεις. Μένεις εκεί, λες, ναι ρε παιδί μου, ακολουθώ, νομική, αυτά, τη νομική οδό, το δικαστικό. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, δεν σημαίνει ότι περιοριζόμαστε εκεί. Εκεί, αυτό, αυτή είναι η διαδικασία, αυτό είναι, μπαμ, τελείωσε αυτό. Μαχαίρι, μπαμ, τελείωσε. Γιατί φαίνεται εδώ ότι δεν πας και εσύ να επεκταθείς περισσότερο και βεβαίως είσαι και ευτυχισμένος με αυτό που γίνεται. Okay, το προσεγγίσαμε. Α, τώρα επίσης κάτι άλλο. Σαν εξέλιξη, στον τομέα σου μπορεί να είσαι εξαιρετικός, εξαιρετική. Πολλά λεφτά δεν βγαίνουν όμως. Τουλάχιστον. Και όταν εννοώ λεφτά, εννοώ πολλά λεφτά.
Διάσημος διάσημη, να βγάλεις όνομα, μπορείς. Γνώσεις, ξεκάθαρο και βασιλιάς. Μπορείς να γίνεις διάσημος διάσημη, να είσαι γνωστός στο χώρο σου, στον τομέα σου. Γιατί εδώ δίνει και την οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, αλλά πολλά λεφτά στο οικονομικό κομμάτι χρειάζεται να πας σε άλλες προσεγγίσεις. Για να δούμε το θέμα. Θέμα της υγείας, λοιπόν. 1-7 κούπα. Το 7 κούπα, αγαπημένη και αγαπημένη μου, είναι και αυτό με τα προηγούμενα DEX που είχαν βγει εδώ, δείχνει ότι έχεις μεγάλη διέστηση τι σου συμβαίνει μέσα σου. Είτε είναι ψυχικό, είτε είναι πνευματικό, είτε είναι νοητικό, γιατί έχει διαφορά σε αυτά, είτε είναι σωματικό. Η διέστησή σου είναι αλάνθαστη και σε βοηθάει, θα σε βοηθήσει οτιδήποτε συμβεί μέσα σου να πας να το πιάσεις. Αν μέσα σου λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά, ή αν μέσα σου λες, ρε παιδί μου, ίσως χρειάζομαι μια βοήθεια, είσαι στο σωστό δρόμο, να πας να τη ζητήσεις. Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν είμαι ειδικός, δεν δίνω συμβουλές υγείας, είναι ένα πολύ γενικό πλαίσιο, διότι απλά προσεγγίζουμε και λέμε μια πληροφορία την οποία εσύ την αξιοποιείς όπως θέλεις. Εννοείται ότι πηγαίνουμε πάντα όταν έχουμε θέμα στους ειδικούς εξειδικευμένους επαγγελματίες και συμβούλους. Το 7 κούπα, αγαπημένα μου, έχει να κάνει με πολλές γνώσεις. Το 7 κούπα έχει να κάνει μέσα γνώσεις, εννοώ δηλαδή ότι ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα σου και μπορείς να πας να το εντοπίσεις. Σημαίνει και ίαση, γιατί είναι το νερό εδώ. Το νερό σημαίνει ναι, να πάρεις φάρμακα. Αν σου πούν να πάρεις φάρμακα, να πάρεις, να βέβαιος, γιατί όχι. Και πάλι λέω, εξαρτάται από τον επαγγελματία ο οποίος θα σου το πει. Το 7 κούπα βεβαίως σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει ότι μπορείς εσύ άνετα να ασχοληθείς και με θέματα. Πώς το πω, να ψάξεις θέματα υγείας, γιατί υπάρχει ένα κληρονομικό χάρισμα και σε σένα εδώ. Το 7 κούπα επίσης σημαίνει, που συνδέεται, γιατί έχει βγει πολύ κούπα εδώ, συνδέεται με εκείνα τα ενδότερα της ψυχής σου, τα οποία μπορείς να πλαισιώσεις τον εαυτό σου με ανθρώπους και συμβουλές, οι οποίοι θα σε βοηθήσουν και θα σου δώσουν και τη σωστή συμβουλή και η διέστησή σου εδώ θα είναι αλάνθαστη. Εντάξει. Λοιπόν, μη φύγετε, ένα τελευταίο, ένα κλείσιμο, ένα γενικό, σε αυτό που ψάχνουμε, τι θέλουν να μας πούνε τα τάρο, ένα γενικό, για όλα και για τα τέσσερα ντεκ, για όλους τους ανθρώπους που επιλέξατε εσείς τα τέσσερα ντεκ, ποια είναι η πληροφορία που θέλουν να μας δώσουν τα τάρο σαν κλείσιμο και είναι... Αυτό που κλείνει, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτή η κάρτα. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι το 2 κούπα, είναι οι 2 άνθρωποι, όπου ο ένας κοιτάζει τον άλλο, συνεννοούνται σε επίπεδο ψυχής και όχι μόνο. Και σε επίπεδο σκέψεων, και περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε. Να σου το κάνω μία πολύ μικρή περίληψη. Στα επαγγελματικά σου να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς, στα οικονομικά σου ό,τι κάνεις, αν το αγαπάς, τα χρήματα θα έρθουν και η αναγνωρισιμότητα. Στο συναισθηματικό επίπεδο μόνο η αγάπη είναι αυτή η οποία θα σε σώσει, όχι το μυαλό, όχι σκέφτομαι, αισθάνομαι είναι εδώ τη σωστή τοποθέτηση. Και σε θέματα υγείας αυτή η κάρτα έχει και το σύμβολο της υγείας, πράγμα που σημαίνει όταν εσύ είσαι καλά, όταν είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, πλήρης, γεμίζεις τη ζωή σου με κάποιο τρόπο, κάνεις και πράγματα για να είσαι πολύ καλά συναισθηματικά, ψυχολογικά, πνευματικά, σωματικά, έχεις πιάσει το νόημα της ζωής και σου έχουν απαντηθεί όλα μα όλα τα ερωτήματα. Το πιάσαμε? Το έχουμε? Το έχουμε. Γράψε μου στα σχόλια. Σε ευχαριστώ.